Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μας πρώτα απ' όλα στον σύντροφο Δημήτρη Κουτσούμπα και στον Γιώργο Μαρίνο για την πολύ περιεκτική συζήτηση την οποία είχαμε. Όπως έχει πει ο σύντροφος Δημήτρης, συζητήσαμε και ανταλλάξαμε απόψεις για την κατάσταση και τις εξελίξεις οι οποίες υπάρχουν στην Κύπρο, καθώς επίσης και στην Ελλάδα. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα και κύρια για τη συνεπή στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στον αγώνα που δίνουμε για την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μας, την απαλλαγή της από την κατοχή, την τουρκική κατοχή και την επανένωση της σε μια βάση η οποία θα οδηγεί σε ενωμένο κράτος, θα είναι συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας με μια κυριαρχία, διεθνή προσωπικότητα και ηθαγένεια. Έχουμε να ανταλλάξει απόψεις για την παρούσα κατάσταση στην Κύπρο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή και σε ό,τι αφορά με την τουρκική εισβολή στη Συρία. Εκφράζουμε, νομίζω ότι είναι κοινή η ανησυχία μας καλύτερα για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα στην ευρύτερη περιοχή, οι συνθήκες οι οποίες δημιουργούν τεράστια προβλήματα στους λαούς και χρειάζεται να αντισταθούμε ακριβώς σε όλες αυτές τις μεθοδεύσεις οι οποίες γίνονται σε βάρος των χωρών μας. Σε ό,τι αφορά την περίπτωση της Κύπρου, θέλω να σας πω ότι εμείς είμαστε ιδιαίτερα ανησυχοί. Η τουρκική προκλητικότητα και επιθετικότητα έχει αναβαθμιστεί ακόμα περισσότερο και χρειάζεται να αντιμετωπιστεί με μια ολοκληρωμένη στρατηγική από τη δική μας πλευρά. Έχουμε λοιπόν συζητήσει για όλα αυτά, καθώς επίσης και για το πώς εξελίσσονται τα ζητήματα στις δύο χώρες, και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Είναι κοινή η θέση και η διαπίστωσή μας ότι χρειάζεται να αγωνιστούμε, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι στις χώρες μας να μπορέσουν να βελτιώσουν το βιωτικό τους επίπεδο, να έχουν καλύτερες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης και πάνω από όλα βέβαια να αγωνιστούμε για να προωθήσουμε την ειρήνη, τη φιλία ανάμεσα στους λαούς της ευρύτερης μας περιοχής. Έχουμε συμφωνήσει ότι θα διατηρήσουμε μια στενή επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων γιατί θεωρούμε ότι αυτού του είδους οι αλληλοενημερώσεις είναι πάρα πολύ χρήσιμες, μας βοηθούν να διαμορφώνουμε πιο ολοκληρωμένες απόψεις για τα διάφορα ζητήματα και με αυτόν τον τρόπο να μπορούμε να βοηθούμε πιο αποτελεσματικά των λαών της χώρας μας.